Ένα πρωτοσέλιδο γροθιά στο στομάχι. Μια συγκλονιστική εικόνα που κάνει το γύρο του κόσμου. Η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ σήμερα συνθέτει ένα κολάζ με τα 67 πρόσωπα των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην Παλαιστίνη εξαιτίας των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι το τίμα του πολέμου, γράφει η εφημερίδα, δίπλα στις φωτογραφίες. Η Χαρέτζ δημοσίευσε τις φωτογραφίες, τις ηλικίες και τις ιστορίες των θυμάτων, η ηλικία των οποίων ήταν από 6 μηνών έως 17 ετών. Συνολικά, σκοτώθηκαν 254 Παλαιστίνοι και το 1/4 αυτών ήταν παιδιά. Το πρόσφατο μπαράζ των αιματηρών επιθέσεων του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου, προειδοποιεί η ύπατη αρμοστή στο ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μισελ Μπασελέτ. If found to be indiscriminate and disproportionate in their impact on civilians and civilian objects, such attacks may constitute war crimes. Η ίδια προσθέτει ότι δεν έχει αποδείξεις πως οι επιθέσεις σε σειρά κτηρίων έγιναν επειδή αυτά χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.